Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πυροβολήσει τον εαυτό της στους πνεύμονες με τις κακοσχεδιασμένες οικονομικές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, δήλωσε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν. Οι προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν περιοριστεί και το κόστος των καυσίμων έχει εκτοξευθεί μετά τις αντιρωσικές κυρώσεις που επέβαλαν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Είναι σαν κάποιος να πεινάει και να δίνει χρήματα για να αγοράσει τροφές και ξαφνικά μία μέρα για να τιμωρήσει αυτόν που τον προμηθεύει με φαγητό, του ανακοινώνει πως δεν θα ξαναγοράσω ποτέ από σένα. Οι ενεργειακές αυξήσεις ανάγκασαν την Τετάρτη τον Ορμπάν να διατάξει την απαγόρευση εξαγωγών καυσίμων όπως το φυσικό αέριο και να καταργήσει ένα πολυετές ανώτατο όριο στις τιμές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για τα νοικοκυριά με υψηλότερη κατανάλωση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι κυρώσεις δεν βοηθούν την Ουκρανία, ωστόσο είναι κακές για την ευρωπαϊκή οικονομία και αν αυτό συνεχιστεί, θα εξοντώσουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Η στιγμή της αλήθειας πρέπει να έρθει στις Βρυξέλλες όταν οι ηγέτες θα παραδεχθούν ότι έκαναν ένα λάθος υπολογισμό.